Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνομιλήσουμε με τον προπονητή, τον κύριο Σάβα Κεφαλίδη, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, καθώς η αθλήτρια του Ηλιάνα Τριανταφύλου κατέκτησε την πρώτη θέση στην κατηγορία της στην ψηφοφορία που διεξήγαγε ο ΣΕΓΑΣ. Κορυφαία αθλήτρια, λοιπόν, για το 2022, η Ηλιάνα Τριανταφύλου. Καλησπέρα, κύριε Κεφαλίδη. Καλησπέρα για μένα και χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Καλή χρονιά, με επιτυχίες και νίκες εύχομαι σε εσάς. Να είμαστε υγιείς και να θέλουμε πώς όλα θα γίνουν. Βεβαίως. Τώρα, ένα αποτέλεσμα το οποίο σίγουρα δείχνει ότι η Ηλιάνα, εκτός από το γεγονός ότι διαπρέπει στους στίβους, στον αγωνιστικό χώρο, είναι και αγαπητή στον κόσμο για να την ψηφίσουν και να την βγάλουν πρώτη, έτσι. Ναι, κοιτάξτε, είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει η αθλήτρια της χρονιάς. Πέρσι, χωρίς να κάνει σχεδόν τίποτα, λόγω του ότι είχε μετέχει σε δύο πολύ μεγάλους σημαντικούς αγώνες και τα πήγε και εξίσου καλά, φτιάχνοντας μεγάλη επίδοση, φέτος κέρδισε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, έγινε γνωστή στο Πανελλήνιο και όχι μόνο, και είναι αγαπητή στα φύλαθλο κοινό του στίβου. Μια πρωτιά που την περιμένατε? Κοιτάξτε, ομολογώ ήταν δύσκολη η περίπτωση να βγει καλύτερη αθλήτρια, γιατί και η δεύτερη αθλήτρια είχε και αυτή τον κύκλο της που λέμε κι εμείς. Είναι και αυτή γνωστή. Αλλά όχι σαν την Ηλιάνα. Και όλα πήγαν καλά. Δόξα τω Θεώ, πάλι η Ηλιάνα είναι η πρώτη δύναμη στην κατηγορία και η πρώτη καλύτερη αθλήτρια της χρονιάς για αυτή την κατηγορία. Τώρα, για αγωνιστικά για το 2023, τι μας έχετε? Κοιτάξτε, να είμαστε υγιείς, να περάσουμε από τον κλειστό στίβο. Από εβδομάδα ξεκινάμε την αγωνιστική προετοιμασία. Θα μπούμε σε κάποιους αγώνες. Θα κάνουμε 3 αγώνες το λιγότερο αυτό το μήνα, ώστε αρχές του Φεβρουαρίου, στις 5 του μηνός, να πάμε στο Βαλκανικό. Να είμαστε υγιείς, να πάμε στο Βαλκανικό για να κυνηγήσουμε εκεί και μια επίδοση και γιατί όχι να την κερδίσουμε κιόλας. Μάλιστα. Έχουμε και την Ηλιάνα Τριανταφύλου στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ηλιάνα, και συγχαρητήρια για την πρωτιά που κατέκτησε στην ψηφοφορία του ΣΕΓΑΣ. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πολύ. Τώρα, μια πρωτιά την οποία περίμενες βάσει και των επιδόσεων που είχες τη χρονιά που μας πέρασε. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα, απλά είχα κάτι ενδιασμούς, γιατί δεν ξέρω ο κόσμος με τι κριτήρια ψηφίζει, αλλά βγήκα τελικά πρώτη. Μάλιστα. Το περίμενες από τη μια, δεν ήσουν σίγουρη από την άλλη, αλλά το αποτέλεσμα ακριβώς ήρθε. Το αποτέλεσμα ήρθε. Ρώτησα και τον προπονητή σου νωρίτερα, αγωνιστικά, τι ετοιμάζεται για το 23. Φαντάζομαι ότι είσαι σε καλή φόρμα για να διεκδικήσεις και πάλι μετάλλια, έτσι. Προς το παρόν είμαστε και ελπίζω να είμαστε και στην πορεία υγιής για να μπορέσω να τα απεξέλθω κι εγώ. Μάλιστα. Ο επόμενος στόχος είναι... Ο κύριος στόχος είναι το καλοκαίρι, το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα K20 που θα γίνει στο Ισραήλ ξανά. Και τώρα για το κλειστό, μπορώ να πω το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στο ΣΕΦ, στην Αθήνα, στα Διορήνης Κυφλίας, και το Βαλκανικό. Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, υπάρχει μια κλασική ερώτηση σε αυτή την περίπτωση. Για να έχεις αυτές τις νίκες στον αγωνιστικό χώρο, να έχεις την αποδοχή με την ψηφοφορία που έγινε από το ΣΕΓΑΣ, θυσιάζεις κάποια πράγματα που μια άλλη κοπέλα της ηλικίας σου τα κάνει? Ασφαλώς και θυσιάζω, όπως μάλλον φέτος πούμε και τρίτη ηλικίου, και είναι όλα μέσα στο πρόγραμμα. Γενικά και το διάβασμα μαζί με πωλήσεις είναι ένας συνδυασμός. Αλλά όπως έλεγα και πέρυσι, η χρονιά θα πάει έτσι. Θα πρέπει να τα συνδυάσω σωστά, όπως έχω κάνει προς το παρόν με ένα στο πρόγραμμα, και όλα βγαίνουν. Μάλιστα. Κύριε Κεφαλίδη, τι χρειάζεται ένας αθλητής για να διαπρέψει, πέρα από τα προσόντα τα οποία πρέπει να έχει? Καταρχήν, ένας αθλητής για να διαπρέψει πρέπει να έχει ταλέντο. Να το έχει. Ναι. Να το καλλιεργήσει, να δουλέψει σωστά για να βγει. Γιατί ο αθλητής χωρίς ταλέντο δεν μπορεί να προχωρήσει. Όσο και να δουλέψει δηλαδή, δεν μπορεί να προχωρήσει. Κοιτάξτε, μέχρι σε ένα σημείο θα φτάσει. Αλλά να περπατήσει, να προχωρήσει πολύ, πρέπει να το έχει. Από την άλλη, όμως, άμα έχεις ταλέντο και δεν έχεις και δεν ακολουθήσεις και κάποια πράγματα. Εκεί πάμε σε άλλο κομμάτι. Εκεί πάμε στον άνθρωπο ο οποίος θα είναι απίθαρχος και θα νομίζει ότι κάτι είναι και στην ουσία δεν είναι τίποτα. Ενώ αυτός ο οποίος είναι ταπεινός και προσέχει αυτό που κάνει, προσέχει την εξωτερική του ζωή, προσέχει το τι είναι, το πώς συμπεριφέρεται, αυτός προχωράει. Και αν έχει ταλέντο, είναι ακόμα καλύτερος. Δεν θα σας ρωτήσω σε ποια κατηγορία ανήκει η Ηλιάνα, νομίζω το αποτελέσμα το αποδεικνύουν. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι δουλεύει ταπεινά στην προπόνηση, ακούει τον προπονητή της, έχει τις τραβέσεις, έχει τις καλές, έχει τις μαύρες, δυστυχώς πρέπει να προχωρήσουμε. Και αυτό οφείλεται στο ότι, θα πω ακόμα και αυτό που έλεγε και ο Πομάσκι, ότι εγώ συμβιβάστηκα, λέει, προπονητικά στο Μίλτο πάνω, στο Τεντόγλου. Κάτι τέτοιο κάνω και εγώ στην Ηλιάνα. Μάλιστα. Δηλαδή κάποια πράγματα που έλεγα αυστηρά ότι θα γίνει αυτό, το αφήνω λίγο πίσω, γιατί βλέπω ότι το παιδί
δεν θέλει αυτή τη μορφή προπόνηση. Άρα δεν μπορεί να προσαρμοστεί μια προπόνηση στο 100% όπως θα έπρεπε. Γίνεται, πρέπει όχι, να λάβει την υπόψη και τον αθλητή. Ναι, ναι. Ο πιο αυστηρός προπονητής από εμάς και αυτή τη στιγμή λέει: εγώ προσαρμόστηκα στο Μίλτο. Ενώ όλοι οι άλλοι προσαρμόνταν σε μένα. Αυτή τη δήλωση μας έχει κάνει. Παρ' όλα αυτά όμως το αποτέλεσμα τον δικαιώνει. Βέβαια. Έχουν χαθεί ταλέντα τα οποία είχαν προοπτικές για ψηλά, αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα σταμάτησαν. Ναι, πάρα πολλά. Και ειδικά από τα χέρια μου περάσανε πολλοί αθλητές από τις Σέρες, φτάσανε μέχρι σε ένα επίπεδο και επαναπαύτηκαν με αυτό που κάναν. Όσο και αν τους πίεζα, δεν το θέλαν παραπάνω. Και εντάξει, δεν πειράζει. Προχωράμε. Εμείς εκεί είμαστε για να τα αναδεικνύουμε τα ταλέντα. Δεν είχε συνέχεια η προσπάθεια επομένως. Έφτασε μέχρι σε ένα σημείο, μπήκαν πανεπιστήμιο, σταμάτησαν και εντάξει, μέχρι εκεί. Ναι. Άλλοι είχαν ευκαιρίες να σπουδάσουν στην Αμερική, δεν πήγανε. Ασχολήθηκαν με άλλα πράγματα μετά. Εντάξει. Δεν πειράζει. Επειδή αναφέρατε, κύριε Κεφαλίδη, ότι στο πανεπιστήμιο συνήθως είναι ένα κομβικό σημείο στο οποίο οι αθλητές ενδεχομένως τους σκέφτονται και σταματούν ή αφήνουν πίσω τις προπονήσεις. Και τρίτη ηλικίου. Η Λιάννα είναι σε αυτή την ηλικία και θέλω να τη ρωτήσω τι σκέφτεται γι' αυτό. Λιάννα. Όσον αφορά για το εξωτερικό, μιλάτε. Όσον αφορά αυτό που λέγαμε τον προπονητή σου, ότι πολλά παιδιά τα οποία φτάνουν σε αυτή την ηλικία, τρίτη ηλικίου ή ξεκινούν το πανεπιστήμιο, σκέφτονται διαφορετικά τα πράγματα και αφήνουν πίσω τον αθλητισμό. Εννοείται πως δεν θα το αφήσω πίσω, γιατί εγώ κυνηγάω και βάζω στόχους και πόσο μάλλον ονειρεύομαι για κάτι παραπάνω. Οπότε, ό,τι και να γίνει, πιστεύω ότι θα τα συνδυάσω. Δεν θα τα παρατήσω. Μάλιστα, σου ευχόμαστε να τα πετύχεις όλα και στους στίβους και στην ζωή σου. Να σε ευχαριστήσω, Λιάννα, για την επικοινωνία. Και πάλι συγχαρητήρια για την πρωτιά. Πάντα επιτυχίες. Κύριε Κεφαλίδη, ευχαριστώ και εσάς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.